Να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στο κάλεσμα. Η σημερινή πρόσκληση έχει να κάνει περισσότερο με τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για κάποια ενημέρωση για θέματα που έχουν σχέση με την παροχή υγείας στο νομό. Όπως γνωρίζετε, η περίοδος στην οποία όλοι μας βιώνουμε είναι μια δύσκολη περίοδος. Όπως ακριβώς υπάρχουν οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από την οικονομική κρίση στα φυσικά πρόσωπα, στις οικογένειες κλπ. Ακριβώς τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται, αν θέλετε, και εντονότερα και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα εκ των οποίων είναι και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Παρόλες όμως τις δυσκολίες και παρόλα τα προβλήματα, θα έλεγα ότι από τη μεριά μας και από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου είμαστε σε θέση να ανταποκρινόμαστε επαρκώς και κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα προβλήματα αντιμετώπισης των περιστατικών τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε στους πολίτες. Έτσι θα έλεγα, καθησυχάζοντας τους συμπολίτες μας, γιατί έρχονται καμιά φορά και σε μένα πληροφορίες τόσο από τα έντυπα ηλεκτρονικά μέσα αλλά και από εσάς που έχουν περισσότερο σχέση με την λειτουργία με το νοσοκομείο, αλλά αυτές οι πληροφορίες δημιουργούν μια ανησυχία. Η τελευταία απόφαση για συνενώσεις των νοσοκομείων ή για καταργήσεις νοσηλευτικών μονάδων ή αυτοί που ενδεχόμενα προσδοκούσαν μέσα από αυτό να κλείσει και το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, θα έλεγα ότι αυτοδιαψεύτηκαν. Και αυτοδιαψεύτηκαν διότι το Νοσοκομείο Γρεβενών παραμένει μια ανεξάρτητη, αυτόνομη μονάδα μέσα στα πλαίσια του μνημονίου που έχουμε υπογράψει με τους δανειστές μας και θα συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν λέω βεβαίως ότι όλα είναι ρόδινα. Υπάρχουν δυσκολίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δεν ζούμε αλλού. Εδώ είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Οι όποιες περικοπές όμως, επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να είναι αυτές που να λειτουργούν εις βάρος της περίθαλψης των ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται ή έρχονται για μια περιστασιακή βοήθεια από το νοσοκομειακό δικό μας νοσηλευτικό ίδρυμα. Τόσο του νοσοκομείου μας αλλά και του Κέντρου Υγείας της Δεσκάτης που έχουμε την ευθύνη και άλλων 18 περιφερειακών ιατρείων. Σε ό,τι έχει σχέση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, θα ήθελα να αναφερθώ ότι έχουμε πράγματι αυτόν τον μήνα και θα καλούσα και όλα τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν ευθύνη, βασικά τους προέργους αλλά και αυτοί που συμμετέχουν στα τοπικά συμβούλια, σε συνεργασία και σε συνεννόηση με τον διοικητή, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με το 50% των υποστελεχωμένων πλέον περιφερειακών ιατρείων, γιατί θα αργήσει κάπως να εξελιχθεί η διαδικασία της πλήρωσής τους. Μέσα στο Μάρτιο λοιπόν, όποιες δυσκολίες να αντιμετωπιστούν σε συνεννόηση και συνεργασία με τους τοπικούς συμβούλους και τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων, για να μπορέσουμε πραγματικά να ανταποκριθούμε σε ένα φόρτο που δημιουργεί μια έλλειψη κάποιων ιατρών υπαίθρου, έτσι που να μην δημιουργηθεί κανένα θέμα με τους συμπολίτες μας ό,τι έχει σχέση με την συνταγογράφηση, την ηλεκτρονική βασικά συνταγογράφηση. Από εκεί και πέρα θέλω να ενημερώσω ότι είχαμε έναν κρίσιμο αριθμό συνταξιδοτήσεων μόνιμων ιατρών. Αυτές οι θέσεις θα καλυφτούν, όπως η θέση του χειρουργού, όπως η θέση του καρδιολόγου, όπως η θέση του αναισθησιολόγου. Και θα καλυφθούν βεβαίως από επικουρικούς ιατρούς, γιατί οι διορισμοί και για λόγους μνημονίου, όπως ξέρετε και καλά γνωρίζετε, έχουν ανασταλεί. Σαφώς και σαν διοίκηση έχουμε προχωρήσει σε μια διαδικασία των ετοιμάτων, δηλαδή των αιτήσεων για τις προκηρύξεις των θέσεων. Όταν αυτές θα επιτραπούν, προφανώς θα έχουμε και κάλυψη ιατρικού προσωπικού, βασικά ιατρικού προσωπικού, με μόνιμο διορισμό. Από εκεί και πέρα, έχουν γίνει αρκετά στο νοσοκομείο μας. Ο αξονικός τομογράφος και αυτή, θα έλεγα, η μακρά διαδρομή του από τη σύλληψή του σαν ιδέα κάποιων ανθρώπων στο παρελθόν μέχρι και την εκτέλεσή του και ολοκλήρωση του έργου της εγκατάστασης του αξονικού τομογράφου ολοκληρώνεται μέσα στον Μάρτι. Λέω ότι ολοκληρώνεται μέσα στο Μάρτι, αλλά είχαμε και μία 45ήμερη καθυστέρηση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εκτέλεσης αυτού του έργου, της εγκατάστασης δηλαδή του αξονικού τομογράφου, γιατί έγινε μία αλλαγή του χώρου τοποθέτησής του, διότι υπήρξε μη βεβαίωση στατικής επάρκειας από την προηγούμενη πρόβλεψη, από την προηγούμενη διοίκηση, για να τοποθετηθεί παράπλευρα και δίπλα στην κλινική την ακτινολογική.
Από τη στιγμή όμως που δεν είχαμε μη βεβαίωση στατικής επάρκειας του ορόφου που θα είχαμε εγκατάσταση των περίπου 2 τόν μηχάνημα αξονικό τομογράφο, έγινε μια επιλογή από τρεις χώρους. Αυτό μας δημιούργησε μια μικρή καθυστέρηση, να μην ανησυχούν οι πολίτες. Είναι στη διαδικασία, αν θέλετε, του διαγωνισμού πλέον για την διευθέτηση του απαιτούμενου χώρου και πώς θα διαμορφωθεί με την απαιτούμενη ακτινοπροστασία με έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ακτινοφυσικής κλπ. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο θα χρειαστούν και άλλες περίπου 20-30 μέρες για την κατασκευή του. Υπό την έννοια αυτή διαβεβαιώνω σε κάθε κατεύθυνση ότι ο αξονικός τομογράφος θα εγκατασταθεί μέσα στο νοσοκομείο, στο χώρο της παθολογικής κλινικής που είναι πλέον δάπεδο, δεν είναι όροφος, για να μην κινδυνεύσουν ή έχουν την ευθύνη μηχανική, με την έννοια ότι γνωρίζετε ότι η δικιά μας περιοχή είναι σεισμογενής, τα όποια προβλήματα ενδεχόμενα στατικότητας θα δημιουργούσαν στο κτίριο. Εκτός από τον αξονικό τομογράφο όμως, το στοίχημα το οποίο εμείς καλούμαστε σαν σήμερα με πραγματικά έλλειψη προσωπικού να αναλάβουμε δηλαδή την επάρκεια τύπου Β, που σημαίνει διεθνείς διαγωνισμούς με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Όλα αυτά γίνονται στο νοσοκομείο το δικό μας. Έτσι λοιπόν άμεσα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε πλέον τα εγκεκριμένα βιοιατρικά μηχανήματα, όπως είναι ο ψηφιακός μαστογράφος, όπως είναι το ψηφιακό ακτινολογικό μηχάνημα, όπως είναι ο ένας υπερηχοτομογράφος, όπως είναι το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, ένα έχει το νοσοκομείο μας, ένα διαθέτει από κατασκευής. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και με ένα δεύτερο. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το νοσοκομείο πάνω από 5 ώρες και το γνωρίζετε καλά. Έχει αυτονομία με μπαταρίες. Αυτή η αυτονομία όμως κρατάει μόνο τόσο. Άρα η όποια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος καλύπτεται από το ίδιο το νοσοκομείο. Έχουμε, επαναλαμβάνω, ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Θα συμπληρωθεί και με ένα δεύτερο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Επιπλέον θα τοποθετηθεί και μία ατμογεννήτρια. Θέλω να επισημάνω το εξής, που έχει να κάνει με την παρεχόμενη, αν θέλετε, εργαστηριακή αντιμετώπιση κάποιων περιστατικών σε ό,τι έχει σχέση με το ακτινολογικό τμήμα το οποίο έχουμε στο νοσοκομείο μας. Διανύουμε την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του νοσοκομείου. Όλες οι εταιρείες, να ξέρετε, των βιοιατρικών μηχανημάτων δεν δίνουν εγγυήσεις καλής λειτουργίας και πέραν της δεκαετίας. Άρα υπάρχει αυτή η συμπτωματολογία της γύρας των μηχανημάτων που έχουμε. Στον κατάλληλο χρόνο όμως προχωρούμε στη δημοπράτηση αυτών μέσω του ΕΣΠΑ. Δεν θα χρεωθεί κάτι το νοσοκομείο, όλα είναι από ευρωπαϊκούς πόρους και πληρωμένα. Και έτσι πιστεύω μέσα σε ένα εύλογο διάστημα, από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος, να πω ότι αυτή η εργασία και η δουλειά από τις τεχνικές υπηρεσίες και την Επιτροπή Προμηθειών, το τμήμα που έχουμε εδώ, θα ολοκληρωθεί και ενδεχόμενα, ας πούμε, μέσα στο έτος το τρέχον έτος να μπουν σε λειτουργία αυτά τα καινούργια μηχανήματα για να έχουμε και μια πολιτότητα της δυνατότητας της αξιολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων των πολιτών μας και των συμπολιτών μας. Προχωρώντας, να πω ότι ολοκληρώνονται και με την παρέμβαση του Δήμου και του τοπικού βουλευτή το έργο της πρόσβασης του νοσοκομείου διαμέσου της σχολής αστιφυλάκων την οποία διαθέτουμε. Έχει κλείσει, αν θέλετε, από άποψη των κοινών υπουργείων, των υπουργικών αποφάσεων, έχει παραχωρηθεί στο Δήμο να δημοπρατηθεί το έργο. Είμαστε σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή στην ουσία το νοσοκομείο αυτή των 3.500 απόσταση, έτσι κυκλικά όπως έρχεστε εδώ, μέτρων πλέον, το νοσοκομείο είναι στα 700 μέτρα προσβάσιμο από την πλατεία του Ρολογιού. Άρα το νοσοκομείο έρχεται στην πλατεία των Γρεβενών για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και μέσα στην κρίση με τα όποια μέσα μεταφοράς που έχουν και επιβαρύνονται με κάποιο κόστος. Ολοκληρώνοντας αυτήν την μικρή ενωμεριωτική συνάντησή μας, δεν θα παρέλειπα να πω ότι είμαστε σε μια διαδικασία ελέγχου κάθε 3 μήνες, τόσο στη δαπάνη του φαρμάκου, αλλά και των άλλων εξόδων τα οποία είμαστε υπεύθυνοι να ελέγχουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να τηρήσουμε αυστηρά τους προϋπολογισμούς μας. Τα νοσοκομεία έχουν μπει εδώ και 3 χρόνια στο μνημόνιο, όχι όπως άλλες υπηρεσίες μπαίνουν σήμερα ή έχει σχεδιαστεί να μπουν στο μέλλον. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω σε κάθε μήκος και πλάτος, αλλά και σε όλους τους πολίτες, έτσι πολύ καλόπιστα,
θα παραμείνει και θα λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, θα βελτιωθούν οι υποδομές του, θα έρθει άμεσα και συμπληρωματικό ιατρικό προσωπικό, έτσι που πράγματι το νοσοκομείο μέσα σε αυτά τα στενά πλαίσια να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις. Υπάρχει συνταγογράφηση γιατρού με σφραγίδα κανονικά του νοσοκομείου σας πάνω σε ψηφοδέλτιο. Γιατί συνέβη αυτό? Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, ότι πολλά φάρμακα δίδονται από το φαρμακείο πάλι περιτυλιγμένα με ψηφοδέλτια του συνασπισμού αυτή τη φορά. Η συγκυβέρνηση δηλαδή φέρνει αυτά τα αποτελέσματα, τι έγινε? Για το πρώτο κομμάτι που μιλήσαμε και τηλεφωνικά με κάποιους από εσάς, και δεν ξέρω αν ήσασταν και εσείς, να σας πω το εξής. Εγώ είμαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που καταγγέλλετε ή βλέπω ή πέφτει στην αντίληψή μου εκ της φύσης της θέσεως. Γίνονται περικοπές, κάποιο, δηλαδή, γι' αυτό γίνονται αυτά. Κάποιο τέτοιο τύπου περιστατικού να το διερευνήσω. Η διερεύνηση αυτού του περιστατικού δεν μου έδωσε εμένα τα όποια περιθώρια να έχω μία πρωτότυπη συνταγή με υπογραφή γιατρού. Άλλωστε είπα ότι οι γιατροί έχουν ονοματεπώνυμο, έχουν τη σφραγίδα τους. Δεν έχει έρθει στα χέρια μου εμένα με πρωτότυπη σφραγίδα ή υπογραφή σε ψηφοδέλτιο πάνω συνταγογράφηση. Άλλωστε είναι γελίο. Α, το αφήσει, μετά, δηλαδή. Όχι, δεν το αφήσει το. Είναι γελίο να συμπεριφέρεται έτσι επιστήμονας, επιστήμονας του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, βάζοντας σφραγίδα, προχειρογραφώντας συνταγή πάνω σε ένα οποιοδήποτε χαρτί, και δεν λέω αν είναι ψηφοδέλτιο ή είναι οτιδήποτε άλλο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε 80 υπολογιστές για να υπηρετούν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση μέσα στο νοσοκομείο. Έχουμε επιπλέον άλλους 19 υπολογιστές για να είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή σε κάθε αγροτικό ιατρό. Το αν ένα ψηφοδέλτιο ήταν συνταγή την οποία είχε μία σφραγίδα, να σας πω, εγώ το πληροφορήθηκα μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επί του θέματος δεν θέλω να πω περισσότερα. Αν έγινε, είναι ένα αστείο. Δεν περιγράφει όμως την πραγματικότητα. Δόξα τω Θεώ, του μισού λεπτού χαρτί 80 γραμμαρίων το διαθέτουμε πλούσια μετά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με τους προϋπολογισμούς που έχουμε αναμορφώσει το 2012 και έχουμε προϋπολογίσει πόσο χαρτί χρειαζόμαστε. 6.000 συνταγογραφήσεις φεύγουν κάθε μήνα από τους αγροτικούς ιατρούς αλλά και τους ανθρώπους που νοσηλεύονται μέσα στο νοσοκομείο. Σας λέω τον αριθμό. Οι 6.000 σημαίνει ότι στην καλύτερη τους να είναι δισέλιδα, γιατί είναι μια σελίδα ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έτσι προβλέπεται από τον νόμο, δεν είναι σελίδα δηλαδή πίσω μπρος. Οι περισσότεροι που έχουν πάνω από 3 φάρμακα, γιατί μόνο 3 φάρμακα συνταγογραφούνται στη μία σελίδα, παίρνουν από 2 ή 3 οι παππούδες μας και οι μεγάλες ηλικίας άνθρωποι 3 κομμάτια. Έχει προϋπολογίσει το νοσοκομείο αυτές τις δαπάνες και υπάρχει διαθέσιμο και χαρτί και εκτυπωτές και μελάνι. Αν έγινε, κακώς έγινε. Και να έγινε, δεν είναι το μείζον. Άλλα είναι τα θέματα που πρέπει να απασχολούν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υλικά, υλικά. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, θα τα πούμε. Δεν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο μόνο εμείς. Ζούνε και άλλοι. Τώρα, αν έγινε, σας λέω κακώς έγινε. Τα φάρμακα γιατί δεν λήγονται πάλι σε ψηφοδέλτια? Αν έγινε, θα ενημερωθώ από το φαρμακείο. Τώρα μου το λέτε και μου το φανίζετε. Δεν έχω πληροφορηθεί και έχω ενημερωθεί. Πάντως δεν είναι από έλλειψη χαρτιού ή αλίμονα. Και ούτε μπορώ να πω δηλαδή ότι κάποιος υλικά κακοπροαίρετα πήρε ένα σκεύασμα, το βάλε σε ένα ψηφοδέλτιο και το φέρε σε εσάς. Αλίμονα. Ούτε και αυτό μπορώ να το πω. Αν έγινε όμως, κακώς έγινε. Ελλείψη στα υλικά. Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε μια συγκυριακή δυσκολία. Συγκυριακή δυσκολία όχι τόσο με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, γιατί δόξα τω Θεώ με κάποιες συμβάσεις που κάναμε, τις μεγάλες συμβάσεις, δηλαδή τη σύμβαση της καθαριότητας που είπαμε ότι έγινε μια περικοπή εκεί 54%. Θέλω να είστε ενημερωμένοι και για τα καλά που κάνουμε εδώ πέρα, έτσι μην μας βλέπετε μόνο τα στραβά μας, αν κάνουμε στραβά. Άνθρωποι είμαστε, όταν δουλεύουμε κάνουμε και λάθη. Αυτοί που δεν δουλεύουν, λέγανε οι παλιοί, δεν κάνουν λάθη, έτσι, οι ακίνητοι μόνο. Αυτοί λοιπόν που λίγο κινούνται μπορεί να κάνουν και κανένα λάθος. Έτσι λοιπόν και με τη μείωση των βασικών συμβάσεων του νοσοκομείου, ό,τι έχει σχέση με την καθαριότητα, ό,τι έχει σχέση με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, με ότι δεν έχουμε φύλαξη εδώ από την προηγούμενη διοίκηση, με ό,τι σημαίνει αυτό όφελος για το νοσοκομείο, είχαμε μία δυνατότητα να είμαστε πιο ευέλικτοι σχετικά με άλλα νοσοκομεία για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε επαρκή ιατροφαρμακευτικό υλικό.
Δεν υποβαθμίστηκαν οι υπηρεσίες όμως με τις περικοπές. Σαφέστατα, εγώ δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω ότι είναι οι 17 άνθρωποι λιγότεροι από τους 13 και μπορούν να παρέχουν οι 13 το έργο των 17, αλλά ενδεχόμενα ήταν υπερκοστολογημένη η σύμβαση καθαριότητας του νοσοκομείου. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και η φύλαξη που είπατε για ήταν υπερτιμημένη. Η φύλαξη δεν χρειάζεται, δεν απαραίτητη. Για τη φύλαξη. Έχει προκύψει ένα περιστατικό, ένα συμβάν, το οποίο έχει ανησυχήσει και τους υπαλλήλους του νοσοκομείου, γιατί στον χώρο που είστε ζουν, δρούν και λειτουργούν, επαγγέλλονται δηλαδή, 270 άνθρωποι. Έτσι είναι φυσιολογικό όταν έχουμε τις φυλακές εδώ να έχει προκύψει μια κατάσταση κάποιας διαδικασίας φυγής ενός κρατουμένου μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχουμε και έχει δημιουργήσει μια ανησυχία τους υπαλλήλους. Δεν έκανα τίποτα άλλο εγώ την άλλη μέρα. Μαζεύτηκα, μάζεψα όλο το προσωπικό και είπαμε 4-5 πράγματα. Το ότι τόσα χρόνια λειτουργούμε σε αυτόν τον χώρο δεν έχει συμβεί κάτι άλλο, εκτός φύλαξης δηλαδή, που λειτουργούμε εκτός φύλαξης. Η τρίτη υγειονομική περιφέρεια είναι στη διαδικασία του να προκηρύξει ενιαίο διαγωνισμό για όλα τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, στον οποίο εγώ σας λέω ότι θα συμμετάσχω για να φύγει και αυτό. Από εκεί και πέρα, με ίδια μέσα, έχει πάρει εντολή η τεχνική μας υπηρεσία να αποκαταστήσει κάποιες μικροζημίες που έχουν γίνει στο χώρο φύλαξης για να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια και καλύτερη, μάλιστα για να μην ξαναπροκύψουν στο μέλλον τέτοιου είδους περιστατικά. Κύριε Αγητά, μας είπατε πριν για την τοποθέτηση, την εγκατάσταση του αξιωμικού τομογράφου. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι πότε θα λειτουργήσει ο αξιωμικός τομογράφος. Προσωπικό υπάρχει, ιατρικό και μη. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα και είναι ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα για να σας απαντήσω όπως πρέπει να σας απαντήσω. Και αυτό που πρέπει να σας απαντήσω εγώ είναι ότι κανένα τμήμα του νοσοκομείου δεν υστερεί σε ιατρικό προσωπικό. Δηλαδή, είναι γνωστό δηλαδή το ότι ο κύριος Δασταμάνης, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης, απαλλάσσεται τον ιατρικό του καθηκόντων. Δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος ταυτοχρόνου επικεφαλής μας, αντιπεριφερειάρχης μας, περιφερειακής ενότητας και να είναι και ταυτόχρονα γιατρός εν λειτουργία μέσα στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε τρεις ακτινολόγους γιατρούς εκεί. Δηλαδή, καλύπτουν τη θέση του με επικουρικά. Άλλωστε, ο οργανισμός ο δικός μας αυτός είναι. Έτσι είναι δομημένος. Έχει προβλεφτεί, αν θέλετε, και η λειτουργία του αξονικού τομογράφου. Όταν λέμε λειτουργία αξονικού τομογράφου, σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες προκύπτουν στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, να γνωρίζετε ότι το προσωπικό το οποίο διαθέτουμε και αυτό που θα επιμορφωθεί, γιατί είναι και 45 μέρες επιμόρφωση του προσωπικού, τόσο του ιατρικού, αλλά και των χειριστών που καλύπτουν τις εργαστηριακές ανάγκες του ακτινολογικού εργαστηρίου, θα επιμορφωθούν και θα είναι ικανός αυτός ο αριθμός να ανταποκριθεί στις ανάγκες λειτουργίας του αξονικού τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. Να μην λέμε μόνο κρίση-κρίση, είναι κρίση. Μέσα στην κρίση όμως θα πρέπει να παρέχουμε αυτά που πρέπει να παρέχουμε. Άλλωστε δεν είμαστε Memorial, είμαστε Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. Πάρα πολλά νοσοκομεία λειτουργούν με δύο ακτινολόγους. Εμείς έχουμε τρεις, συν τον κύριο Δασταμάνη, επαναλαμβάνω, τέσσερις. Θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε? Ναι, κάτι ακόμα. Αν έχει λυθεί το πρόβλημα με την μη στεγανοποίηση της οροφής. Παράληψή μου, δεν το ανέφερα στην αρχή και πολύ καλά που μου δίνετε το ρεύμα για να προχωρήσω. Πέρα λοιπόν από τις όποιες, αν θέλετε, έτσι, περιμαζέματα αυτών των μεγάλων συμβάσεων, να γνωρίζετε ότι το 1 τρίτο του προϋπολογισμού, του λειτουργικού προϋπολογισμού, δηλαδή των εξόδων του νοσοκομείου μας, των λειτουργικών εξόδων του νοσοκομείου, σε φαρμακευτικό υλικό, υγειονομικό υλικό, συμβάσεις, επικουρικούς ιατρούς, γιατί είναι και αυτά μέσα, είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη χρονιά. Από αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, να γνωρίζετε ότι δαπανούμε πάνω από 800.000, δηλαδή πάνω από 1/3, για θέρμανση, νερό, τηλέφωνο και ρεύμα. Αυτό το νούμερο θα πρέπει να πέσει κάτω από 15%. Για να πέσει αυτό κάτω από 15%, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάρει δύο σημαντικές αποφάσεις. Η μία απόφασή του είναι ότι έχει αναθέσει σε μελετητική εταιρεία, η οποία συμβουλευτικά του Υπουργείου Υγείας διέθεσε σε εμάς μέσω προγραμμάτων της ΜΟΔ να μας πραγματώσει μία μελέτη η οποία θα καλύψει 1.550 μέτρα σκέπαστρα στις ακάλυπτες επιφάνειες της οροφής. Εκτός όμως από αυτό το οποίο έργο εξελίσσεται σε επίπεδο μελετητικό ή είναι στην τρίτη υγειονομική περιφέρεια και στατικής υπηρεσίας, ως ονού που υπογράφεται, κατατίθεται στο Υπουργείο Υγείας για την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας, για την έγκριση της μελέτης σκοπιμότητας,
και θα δώσουμε μάχη με τον χρόνο και εμείς και οι θεσμικοί εκπρόσωποι εδώ του νομού, ο Δήμαρχος δηλαδή, ο Περιφερειάρχης και ο Βουλευτής και άλλοι φορείς, θα δώσουμε τη μάχη να προλάβουμε την καταληκτική ημερομηνία του ΕΣΠΑ μέχρι και τις 15 Τετάρτου του 2013. Να εντάξουμε λοιπόν τις στέγες που είναι ποσού 700.000 η εγκεκριμένη πίστοση, δεν ξέρω πόσο θα στοιχίσει, πιστεύω κάτι λιγότερο ενδεχόμενα, να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη και να προχωρήσουμε στη δημοκράτηση του έργου. Τώρα, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα κατασκευών, δεν έχουμε δηλαδή επανδρωμένη, στελεχωμένη η υπηρεσία κατασκευών, να αναλάβουμε δηλαδή έργα, ούτε μελετητικά, ούτε κατασκευαστικά, να έχουμε δηλαδή την εποπτεία και τον έλεγχο. Όταν δεν έχουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, απευθυνόμαστε ή στην Περιφερειακή Ενότητα εδώ των Γρεβενών ή στο Δημαρχείο που έχει άρτιες τελεχωμένες με όλες τις ειδικότητες τεχνικής υπηρεσίας για να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του και την ολοκλήρωση του έργου. Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου. Άρα λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα απευθυνθεί σε έναν από τους δύο τους φορείς για την ολοκλήρωση του έργου της στέγης. Πέρα από το έργο της στέγης όμως, γιατί αυτό δεν μπορεί να μας εξυπηρετήσει τους πόρους που σας προανέφερα, να γνωρίζετε επίσης ότι έχει αναθέσει από τον Δεκέμβριο του 2012 με τη νέα του σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιο, γιατί είχαμε την ανασυγκρότησή του, σε μελετητική εταιρεία την ανάπτυξη μέσω ΕΣΠΑ ενός προγράμματος ύψους περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, κόστος περίπου τόσο, για συμπαραγωγή ενέργειας. Εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερα και επιφυλάσσομαι για αυτό το θέμα. Άλλωστε θα απασχολήσει το ΕΣΠΑ του 2014, την επόμενη δηλαδή προγραμματική περίοδο, μέχρι το 2020. Όμως, αν δεν αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κομμάτι στο νοσοκομείο, να ξέρετε ότι με τα μνημόνια που έρχονται, το νοσοκομείο θα έχει θέμα. Τι θέμα λοιπόν? Να μειώσει τουλάχιστον κατά 50% την κατανάλωση της ενέργειας σε θέρμανση, ρεύμα, επαναλαμβάνω, και νερό. Αυτά τα τρία βασικά. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι και αυτό θα το πετύχουμε με τη συμβολή του βουλευτή, με τη συμβολή του Δήμου, με τη συμβολή της Περιφέρειας, με τη συμβολή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όλων των ενεργών πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το θέμα. Κύριε Γιατρέ, εγώ πιστεύω ότι λοιπόν, η θητεία σας είναι λοιπόν, θετική εδώ στα Γρεβενά. Με τους αγροτικούς γιατρούς, τι γίνεται και πώς βλέπετε αυτό το θέμα? Το προανέφερα ότι μέσα στο Μάρτιο θα είμαστε δύσκολα. Δεν θα αφήσουμε κανένα περιφερειακό ιατρείο. Όλοι οι γιατροί οι οποίοι μας έχουν μείνει θα είναι σε κινητικότητα. Θα αναλάβω κάποια ευθύνη και από μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενδεχόμενα να τους παρέχουμε και το γιο ταχύ με έναν οδηγό για να τους μεταφέρουν εκεί, γιατί όπως ξέρετε με 960 ευρώ είναι βαρύ να παίρνουν και φορτίο πέρα από το περιφερειακό τους ιατρείο. Κάθε 15 μέρες όπου δεν υπάρχει γιατρός στα αντίστοιχα περιφερειακά ιατρεία θα βρίσκεται γιατρός εκεί από τις 8.30-9 μέχρι και τις 2 η ώρα για να καλύπτει τις ανάγκες συνταγογράφησης των πολιτών. Επιπλέον θα λειτουργεί κανονικά το δασαρχείο με 2 γιατρούς σε καθημερινή βάση για να καλύπτει και παραπέρα τις όποιες ανάγκες των πολιτών που έρχονται από τα περιφερειακά τοπικά διαμερίσματα στην πόλη μας. Και κάτι τελευταίο. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον διοικητή του ΕΠΗ ότι θα γίνει νομαρχιακή μονάδα του ΕΠΗ στο νομό Γρεβενών, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Μήπως μπορείτε να μας πείτε, ξέρω δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά τι ακριβώς συμβαίνει αυτό και αν θα συμβάλλει και στο δικό σας έργο? Αν θα αναπτυχθεί δηλαδή το νοσοκομείο? Εμείς τυχαίνει να μιλούμε με τους εκπροσώπους μας. Μας καλεί ο διοικητής της υγειονομικής περιφέρειας και καταθέτουμε απόψεις. Οι απόψεις μου βέβαια καταγράφονται εσωτερικά στα όργανα της υγείας. Τα υπερκείμενα εννοώ. Σαφώς και ο οποίος, εφόσον γίνεται ένα νομαρχιακό παράρτημα στα Γρεβενά, θα ικανοποιήσει τις δικές του ανάγκες γιατί έχει άλλο έργο να επιτελέσει. Δηλαδή περισσότερο τις απαιτήσεις τις δικές μας, τα έσοδά μας από τους νοσηλευόμενους, η σύνθεση με τα ασφαλιστικά ταμεία, τι αδυναμίες υπάρχουν. Ό,τι χτίζεται και γίνεται μέσα σε αυτή τη συγκυρία είναι καλό, καλά είναι να το στηρίζουμε και να το υποστηρίζουμε. Στο θέμα έχω προθυμένες απόψεις για το υγειονομικό κομμάτι του ΕΟΠΗ. Δηλαδή καλά θα είναι αυτές οι δομές και υποδομές με έναν βαθύτερο σχεδιασμό να ενταχθούν μέσα στα κατ' ουσία νοσηλευτικά ιδρύματα. Και δεν μιλώ μόνο για το ΙΚΑ το νοσηλευτικό εδώ, μιλώ και για τις ΔΕΗ το κομμάτι. Μιλάω και για άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. Ποιες αγγελώσεις θα κάνουν?
Γιατί δηλαδή είστε αυτές τις πρότασεις? Υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό τόσο στο ΙΚΑ, το οποίο παρέχει νοσηλευτικό έργο, όσο και στη ΔΕΗ, επαναλαμβάνω, όσο και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία που αυτονόμως το πάλι ποτέ... Στο ΙΚΑ δεν έχουμε πρόβλημα, το ξέρετε, δεν υπάρχει καν παθολόγος. Η βασική δικότητα δηλαδή. Να έρθουν για να ενωθούμε. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Ένα νοσηλευτικό ίδρυμα, το νοσοκομείο μας εδώ και ό,τι δυνάμεις ιατρικού προσωπικού υπάρχουν εκεί να έρθουν εδώ. Άλλωστε μια πολύ καλή ομάδα που είναι η ομάδα των ιατρών μας εδώ στο νοσοκομείο θα γίνει καλύτερη εφόσον ο αριθμός θα αυξηθεί. Κύριε Σμαδούλε, χθες, αν δεν κάνω λάθος ή προχθές, είχαμε ένα περιστατικό, ένα θάνατο ως συμπολίτη μας και η συγγενείς του επιλείπουν ευθύνης ότι δεν υπήρχε καρδιολόγος γιατρός στο νοσοκομείο. Υπάρχει αυτό? Όχι, αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Να, σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη, να σας το διαβεβαιώσω. Όντως δεν έχουμε καρδιολόγο. Αλλά δεν μένει το νοσοκομείο χωρίς γιατρό, προς Θεού. Δεν μπορεί στις βασικές ειδικότητες να μένει το νοσοκομείο χωρίς γιατρό. Γι' αυτό φροντίζει η διοίκηση. Άλλωστε, γι' αυτό κάθεται και σε εκείνη την καρέκλα ο διοικητής. Άρα λοιπόν εγώ να πω ότι καρδιολόγο έχουμε για όλες τις μέρες του Μαρτίου, είχαμε για όλες τις προηγούμενες μέρες, παθολόγο επίσης τα ίδια, απλά δεν είχαμε καρδιολόγο ενδεχόμενα δικό μας, να είχαμε δηλαδή κάποιον μετακινούμενο από κάποιο άλλο νοσοκομείο. Όπως δηλαδή, επαναλαμβάνω, έχουμε μία υποστήριξη από καρδιολόγο, ο οποίος είναι καρδιολόγος, ο οποίος είναι μόνιμος γιατρός και υπηρετεί στο Θεαγένειο σήμερα. Αύριο ενδεχόμενα από αλλού. Έτσι λοιπόν, κάποιες ανάγκες που πρόσχερα προέκυψαν από ασθένεια γιατρών, όπως και στη χειρουργική έχω ένα θέμα, όπως και στην καρδιολογική έχω ένα θέμα, στο διάστημα αυτού του ένα μήνα, ενάμιση μήνα, μέχρι να έρθουν επικουρικοί γιατροί, θα υποστηρίζονται από εξωτερικούς γιατρούς άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Γιατρούς του ΕΣΥ. Είτε από τον Ποδοσάκιο, είτε από τη Φλόρινα, είτε από την Καστοριά, είτε από το Θεαγένειο, είτε από οπουδήποτε αλλού. Η καρδιολογική κλινική δεν μένει από καρδιολόγο. Πάμε φυλακή, παιδιά. Πάμε φυλακή. Πάμε φυλακή, αλήμον. Το 2013 βλέπετε τον κύριο Σμαδόπουλο στη θέση του διοικητή επίσης? Κοιτάξτε να δείτε, έχει ανοίξει το θέμα της επιλογής των διοικητών. Θα γίνει η αξιολόγηση κατά τον νόμο τον οποίο ψήφισε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Εμείς θα καλεστούμε τις. Αν με ρωτάτε αν θα κάνω έτσι. Πρόθεσή σας, πρόθεσή σας. Την πρόθεσή μου. Ανοιχνεύετε λοιπόν την πρόθεσή μου. Να σας πω, γρεβενιώτης είμαι. Ενδεχόμενα να το σκεφτώ. Δεν είστε όμως σίγουρος από ό,τι βλέπουμε. Εντάξει. Σας είπα να το σκεφτώ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ.